Μαζί μας ο Δόκτωρ Νικόλαος Τσεκούρας, αγκιοχειρουργός, διευθυντής αγκιοχειρουργικής κλινικής, ειδικός στις φλεβικές και αρτηριακές παθήσεις. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Οι κυρσοί αποτελούν μια σοβαρή πάθηση των κάτω άκρων. Μετά την ηλικία των 40 ετών, το 50% περίπου του πληθυσμού εμφανίζει κυρσούς ή ευριαγγείες και το 15% του πληθυσμού εμφανίζει σοβαρής μορφής κυρσούς. Εν ώψη του καλοκαιριού, ο Δόκτωρ Νικόλαος Τσεκούρας θα μας μιλήσει για τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κύριε Τσεκούρα, τι είναι οι κυρσοί και γιατί εμφανίζονται και ποιους κινδύνους κρύβουν για την υγεία μας? Λοιπόν, κυρσούς ονομάζουμε τις φουσκωμένες αντιαισθητικές φλέβες που παρατηρούμε σε κάποια πόδια όταν οι ασθενείς κάθονται στην όρθια θέση ή βρίσκονται στην καθιστική θέση. Φυσιολογικά λειτουργία των φλεβών είναι να σπρώχνουν το αίμα από τα πόδια για να επιστρέψει στην καρδιά. Όταν όμως έχουμε κυρσούς, αυτό δεν γίνεται. Αυτό που συμβαίνει αντί για κίνηση να έχουμε στάση αίματος και η στάση αίματος δημιουργεί πόνο, βάρος, κάψιμο, κουρασμένα πόδια, μπορεί να χαλάσει το δέρμα και να έχουμε πληγές και μπορεί να μας κάνει και θρομβώσεις. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολύ συχνό και γι' αυτό η αιτία είναι τα γονίδια. Κληρονομείται, είναι μια κατάσταση που κληρονομείται. Από την άλλη πλευρά, οι ορμόνες, οι γυναικείες ορμόνες σε καταστάσεις όπως μια εγκυμοσύνη, η αμινόπαυση ή κάποια φάρμακα ορμονικής φύσεως που θα δώσει ο γυναικολόγος, το επιτείνουν αυτό το πρόβλημα και μπορούν να το βγάλουν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Ποια είναι η σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος και τι μπορούν να περιμένουν οι ασθενείς μετά το πέρας της θεραπείας? Ο κοινός παρανομαστής σε όλες τις τεχνικές είναι να εξαλειφθεί το δίκτυο που είναι παθολογικό. Αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση. Το ενδοαυλικό λέιζερ είναι η σύγχρονη τεχνική που έχει αποδειχθεί ότι έχει την καλύτερη αποτελεσματικότητα. Μπορεί να γίνει δηλαδή χωρίς τομές, χωρίς νοσηλεία. Και έχει αποτέλεσμα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, μόνιμο, αρκεί να χρησιμοποιηθεί με το σωστό τρόπο, δηλαδή ο χειριστής να έχει εμπειρία για να το χρησιμοποιήσει. Όπως χαρακτηριστικά βλέπουμε σε κάποιες εικόνες, βλέπουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πώς εξαφανίζονται ουσιαστικά οι κυρσοί μετά την επέμβαση. Και το σημαντικότερο είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μόνιμο. Υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών από την ενδοαυλική θεραπεία με λέιζερ? Κοιτάξτε, η τεχνική αυτή πρακτικά θεωρείται 100% ασφαλής. Αυτό όμως που δεν είναι καθόλου εύκολο είναι να κάνεις μία επέμβαση και να ξεμπερδέψεις. Δηλαδή, ο στόχος σε αυτές τις επεμβάσεις είναι να κάνεις μία επέμβαση και να μην ξανασχοληθείς. Αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε υποτροπές, ότι αυτά ξαναβγαίνουν. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να το προλάβουμε αυτό. Και μπορούμε να το προλάβουμε αν κάνουμε σωστή επέμβαση εξ αρχής την πρώτη φορά. Υπάρχει κάποια ιδανική εποχή για την αντιμετώπιση των κυρσών? Κοιτάξτε, επειδή είναι ένα ιατρικό θέμα, δεν είναι μόνο αισθητικό, δεν υπάρχει εποχή. Μπορεί να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια, συνηθίζεται να γίνεται πριν το καλοκαίρι, την άνοιξη, μέσα στο χειμώνα και ειδικά όταν θέλουμε να προετοιμαστούμε και για θεραπεία των ευριαγγειών που έπεται της θεραπείας των κυρσών. Αλλά για να μπορέσει κανείς να φτιάξει τις ευριαγγείες πρέπει πρώτα να ξεφορτωθεί τους κυρσούς. Αυτό πρέπει να γίνει με συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα οι κυρσοί και μετά οι ευριαγγείες, οι οποίες ευριαγγείες δεν γίνονται το καλοκαίρι. Να ευχαριστήσουμε τον Δόκτωρ Νικόλαο Τσεκούρα και εμείς συνεχίζουμε.